Η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά της Ελλάδας συλλέγει κάνοντας διαλογή φρέσκων φρούτων και λαχανικών, ενώ συμβάλλει σημαντικά στη μείωση της σπατάλης τροφίμων, προσφέροντας ένα κοινωνικό πιάτο σε όσους ανθρώπους το έχουν ανάγκη. Ο απολογισμός της δράσης κεντρικής αγοράς Θεσσαλονίκης για τη διάσωση της τροφής και την υποστήριξη κοινωνικά ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων παρουσιάστηκε σε εκδήλωση με τίτλο «Όχι στη σπατάλη της τροφής», που έλαβε χώρα στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Η οικολογική πλευρά και η πλευρά η κοινωνική με αυτή τη δράση καλύπτεται πάρα πολύ καλά, γιατί εκτός από το ότι προσφέρουμε τροφή στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, ταυτόχρονα μειώνουμε σημαντικά το οργανικό υπόλοιπο το οποίο θα πήγαινε και θα δημιουργούσε πρόβλημα ρύπανσης. Ενώ έτσι και εμείς το διαχειριζόμαστε σωστά, πηγαίνει σε πιστοποιημένες εταιρείες διαχείρισης οργανικών υπολείπων, το υπόλοιπό μας, και αυτή είναι και συνολικά ο στόχος της εταιρείας, της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης, να όλο τα απορρίμματά της, που είναι βασικά ανακυκλώσιμα υλικά από τις συσκευασίες και οργανικά προϊόντα, να μην πηγαίνει τίποτα για απόθεση σχοματερές. Ένα μεγάλο μέρος, το οποίο είναι περίπου 1/3 κιλά τροφίμων, είτε χάνεται είτε σπαταλάται. Αυτό τη στιγμή που περίπου 820 εκατομμύρια ανθρώπων σε όλο τον κόσμο δεν έχουν επάρκεια τροφής. Εμείς φτιάξαμε λοιπόν αυτή την οργάνωση, το Social Play, το 2018. Είμαστε στην ουσία ο συνδετικός κρίκος μεταξύ των εμπόρων, οι οποίοι έχουν περίσσευμα, και των ανθρώπων οι οποίοι είναι σε ανάγκη για τροφή. Είμαστε λοιπόν ο μεσολαβητής στην όλη προσπάθεια, ούτως ώστε όσο το δυνατόν περισσότερα τρόφιμα να μην πάνε στη χωματερή, αλλά να πάνε σε ένα σκοπό ο οποίος από κάθε πλευρά νομίζω ότι είναι ο σωστός. Την ιδέα του Social Play την ανέπτυξε η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης ΑΕ ως συμβολή στην προσπάθεια αντιμετώπισης των προβλημάτων της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και στην ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος. Σκοπός του προγράμματος είναι η σύντηση των ασθενέστερων κοινωνικά ομάδων, η παροχή εργασίας σε μακροχρόνια ανέργους και ο περιορισμός απώλειας τροφίμων. Στη σύντη εκκλησιών, κοινωνικά παντοπολία δήμων, μη κυβερνητικές οργανώσεις που ασχολούνται με τη σύντηση, τη φιλοξενία αστέγων, προσφύγων και όλων των ανθρώπων που βρίσκονται σε ανάγκη γύρω από αυτές, και επίσης πρωτοβουλίες πολιτών που κάνουν συσίτια, που και τρώει κόσμος που έχει πρόβλημα και πολλές φορές είναι αθέατος κόσμος. Κάθε μέρα έμποροι της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης παραδίδουν ποσότητες μη εμπορεύσιμων οπωροκυπευτικών στο Social Plate και υπό την εποπτεία του υπευθύνου ποιοτικού ελέγχου τα προϊόντα διαχωρίζονται σε κατάλληλα προς κατανάλωση και μη. Κατόπιν με τη βοήθεια θελοντών από τους φορείς που επωφελούνται από το πρόγραμμα, ανασυσκευάζονται. Από τότε που ξεκινήσαμε μέχρι σήμερα έχουμε διαχειριστεί πάνω από 750 τόνους φρέσκων φρούτων και λαχανικών και έχουμε διαθέσει πάνω από 600 τόνους στις διάφορους φορείς για να τα χρησιμοποιήσουν για τροφή προς τους ωφελούμενους. Κοινωνικοί φορείς της περιφέρειας, κοινωνικά παντοπολία, μη κυβερνητικές οργανώσεις, συσίτια εκκλησιών, συλλογικότητες και άλλα, συνεργαζόμενοι με το πρόγραμμα παραλαμβάνουν τα ανακτημένα προϊόντα και τα διανέμουν μαγειρεμένα ή μη σε ευπαθείς ομάδες της κοινωνίας μας. Έτσι, άστεγοι, άνεργοι, πρόσφυγες και όσοι χρειάζονται ένα πιάτο φαγητό το έχουν χάρη στην εθελοντική συμμετοχή όλων αυτών των ανθρώπων που συνεργάζονται με το Social Plate.